Και κάθε καταγγελία συνοδεύεται και από ένα αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο. Με τα χρήματα τις περισσότερες φορές να βρίσκονται μέσα σε φακελάκι και άλλες, όπως εδώ, να πηγαίνουν από χέρι σε χέρι. Τα ντοκουμέντα που παρουσιάζει το Live News για τη δράση γιατρού μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας δείχνουν τα όσα συνέβαιναν για μήνες πριν και κάποιες φορές μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Με τον κατηγορούμενο να συλλαμβάνεται, να αρνείται τα πάντα και να υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι όσοι του έδωσαν χρήματα το έκαναν μόνοι, χωρίς εκείνος να του ζητήσει οτιδήποτε. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο γιατρός, που είναι διευθυντής πτέρυγας του νοσοκομείου, απέσπασε μόνο από 5 περιπτώσεις που ταυτοποιήθηκαν 1.600 ευρώ. Με τις έρευνες για τη δράση του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν συνεχώς βίντεο που δείχνουν τις επίμαχες συναλλαγές. Όλα ξεκινούν τον Ιούλιο του 2020. Ασθενής καταγγέλει ότι αναγκάστηκε να δώσει το φακελάκι για να κάνει εγχείρηση. Ο γιατρός, όπως υποστηρίζει, είχε ξεκαθαρίσει πως αν δεν πληρωνόταν εξτρά, δεν θα έμπαινε στο χειρουργείο. Το Σεπτέμβριο του 2020 θα γίνουν στην αστυνομία 8 καταγγελίες από ασθενείς και το στενό τους περιβάλλον, με κάποιους από αυτούς να τονίζουν ότι εκβιάστηκαν από τον γιατρό και πίστηκαν να του δώσουν το φακελάκι. Στα αποκλειστικά βίντεο του Live News βλέπουμε τον γιατρό να κάθεται στην ίδια θέση και να έχει απέναντι είτε ασθενείς είτε στενούς συγγενείς τους. Σε όλες τις περιπτώσεις οι τσάντες ανοίγουν και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι φάκελοι καταλήγουν στα χέρια του. Εδώ μάλιστα από τις γάζες που διακρίνονται στο χέρι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το φακελάκι παραδίδει ο ίδιος ο ασθενής. Με τον γιατρό σε όλες τις περιπτώσεις να ευχαριστεί και να εύχεται περαστικά. Ο διευθυντής κλινικής του νοσοκομείου φαίνεται άλλες φορές να αφήνει τα χρήματα για λίγο στο γραφείο και άλλες να τα βάζει στα γρήγορα μέσα στις τσέπες είτε του παντελονιού του είτε της χειρουργικής ποδιάς του. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 βρέθηκε σε ξαφνικό διπλό έλεγχο στο γραφείο του στο νοσοκομείο αλλά και στο σπίτι του το ποσό των 54.350 ευρώ καθώς και 4.845 δολάρια Αμερικής. Για όλα αυτά, ο μεγαλογιατρός υποστηρίζει ότι δεν ζήτησε ποτέ χρήματα στην καριέρα του και τονίζει για τα επίμαχα βίντεο πως κάποιοι του έδωσαν φακελάκια για ένα γεύμα στην υγεία τους, επειδή, όπως λέει, αισθάνονταν υποχρεωμένοι που τους έσωσε τη ζωή. Οι έρευνες για την υπόθεση που χαρακτηρίζεται σοβαρή συνεχίζονται και το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις. Η έρευνα, κυρίες και κύριοι, είναι του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη και εδώ είναι κοντά μας για να μας πει λεπτομέρειες τώρα για αυτή την ιστορία. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Νίκο. Είναι μια υπόθεση που είχε αναδειχθεί από την ελληνική αστυνομία πριν από ένα περίπου χρόνο. Τώρα παρουσιάζονται και τα σχετικά βίντεο. Είναι σε εξέλιξη δικαστική έρευνα και το δικαστήριο για αυτή την υπόθεση. Άρα θα τα δούμε... βίντεο που παρακολουθούμε, να διευκρινίσουμε ότι είναι από την αστυνομία. Είναι στη δικογραφία της υπόθεσης. Τα βίντεο είναι στη δικογραφία. Το που τα βρήκαμε εμείς είναι δικό μας θέμα. Αλλά η παγίδευση έχει γίνει από την αστυνομία. Ακριβώς. Είναι έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και από τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι μια έρευνα λοιπόν που έχει γίνει πριν από ένα περίπου χρόνο. Τώρα δημοσιοποιούνται τα σχετικά βίντεο. Αναμένεται σχετική δικαστική κρίση και με αυτήν πρέπει να περιμένουμε. Ο γιατρός αρνείται οποιαδήποτε ενοχή, οποιαδήποτε εμπλοκή και λέει ότι πρόκειται για προσωπικές πρωτοβουλίες των ασθενών. Οφείλουμε να το περιμένουμε και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία από το 2009, Νίκο, έχει ασχοληθεί με 61 υποθέσεις γιατρών με φακελάκια, εκ των οποίων το 60% των υποθέσεων είναι στην Αθήνα, το 20% στην Θεσσαλονίκη και το 20% σε περιοχές της Ηπείρου. Μάλιστα. Θα δούμε τι θα έχει η υπόθεση. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.